Θα παρουσιάσω μία διδακτική πρόταση για το πώς η διδασκαλία μιας ιστορικής περίοδου μπορεί να γίνει όχημα για την εμπέδωση κριτικής τοποθέτησης απέναντι στη σύγχρονη πραγματικότητα. Η διδακτική πρόταση αφορά στην εποχή της Αναγέννησης. Η εμπέδωση των γνώσεων για την εποχή της Αναγέννησης και η ευάθυνση σε αυτές θα γίνει μέσα από την εξέταση ενός χαρακτηριστικού πίνακα της εποχής, τη δημιουργία του Αδάμ, του Μιχαήλ Άγγελου, και τη σύγκρισή του με ένα σύγχρονο πίνακα, εμπνευσμένο από αυτόν. Η χρήση της εικόνας θα ενεργοποιήσει τις αισθήσεις των μαθητών και θα τους προσκαλέσει να την αποκωδικοποιήσουν και να την ερμηνεύσουν, πράγμα που θα γίνει μέσα από διερευνητικές διαδικασίες και άρα μέσα από την σύμπραξη νοητικών και αισθητικών δεξιοτήτων. Η προσπάθεια ερμηνείας της εικόνας αποτελεί αισθητηριακή μάθηση και οδηγεί στην αφύπνιση της ιστορικής φαντασίας, στην ευάθυνση της ιστορικής κατανόησης και στην ανάπτυξη κριτικών δεξιοτήτων και ιστορικής ενσυναίσθησης. Το αναγεννησιακό έργο θα συγκριθεί με ένα σύγχρονο έργο εμπνευσμένο από το ίδιο και συγκεκριμένα τον πίνακα της Χαρμόνια Ροζάλες, στον οποίο ο Θεός είναι μαύρη γυναίκα. Οι μαθητές θα κληθούν να επιστρατεύσουν γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να κατανοήσουν και να εξηγήσουν την επιλογή του σύγχρονου καλλιτέχνη και να τοποθετηθούν κριτικά απέναντι στις δύο εποχές, βλέποντας με τα μάτια του καλλιτέχνη της Αναγέννησης και του σήμερα και ερμηνεύοντας τις επιλογές τους. Το γεγονός πως το σύγχρονο έργο είναι εμπεδευσμένο από το αναγεννησιακό θα αναδείξει ανάγλυφα ότι η παρούσα ιστορική συγκυρία είναι αποτέλεσμα μιας μακραίωνης πορείας, πως οι ιστορικές περίοδοι είναι σχήματα για τη διευκόλυνση της ιστορικής μελέτης και όχι στεγανά, καθώς και τη διαχρονικότητα του ιστορικού φαινομένου, το οποίο δεν είναι ποτέ οριστικά συντελεσμένο, αλλά διαρκώς ανανεούμενο. Με τον τρόπο αυτό ο μαθητής μετατρέπεται σε ενεργό ιστορικό υποκείμενο στη συγχρονικότητα και τη διαχρονικότητα της ιστορίας, που είναι και το τελικό ζητούμενο της διδασκαλίας της ιστορίας στο σύγχρονο σχολείο. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.